Okay. Σας ρώτησε, κύριος Βουρλούμης, για την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ, που δημιούργησε άλμα στις τηλεπικοινωνίες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω γιατί δεν κάνατε το ίδιο με τη ΔΕΗ. Το ίδιο σας το κόμμα, στην προηγούμενη κυβερνητική του θητεία, με υπουργό τον Στέφανο Μάνο, είχε προσπαθήσει να ανοίξει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στον διεθνή ανταγωνισμό και είχε κάνει πρόσκληση ενδιαφέροντος από μεγάλες εταιρείες του κλάδου να έρθουν να κτίσουν εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα, με μεγάλη ανταπόκριση από εταιρείες και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Βέβαια, μετά ήρθε το Πασόκ στην εξουσία και τα σταμάτησε όλα. Εσείς όμως γιατί δεν ξαναρχίσατε αυτή την προσπάθεια? Η πολύ σύντομη απάντηση είναι διότι αυτό δεν ήταν στο πρόγραμμα το κυβερνητικό της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε κάθε φορά που εγώ ως υπουργός έφερα αυτό το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο, η απάντηση ήταν δεν είναι στο πρόγραμμά μας. Έτσι. Γιατί δεν ήταν στο πρόγραμμά μας? Γιατί είχε πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος. Γι' αυτό δεν είχε μπει στο πρόγραμμα τότε της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα. Θα πω όμως ότι έγιναν πολλές άλλες αποκρατικοποίησεις. Αποκρατικοποιήθηκε το σύνολο του τραπεζικού συστήματος εκείνη την εποχή. Έτσι. Σε μια πολύ καλή χρηματιστηριακή συγκυρία και έφυγαν πολλά βάρη ενδεχομένως μελλοντικά για το δημόσιο, για παράδειγμα η Εμπορική Τράπεζα, έτσι, που την πήραν οι Γάλλοι και επομίστηκαν αυτό το χρέος του κλεισίματός της μετά ουσιαστικά. Δεν ξέρω αν ίσως δεν την διαχειρίστηκαν και καλά, αλλά έγιναν πολλές άλλες αποκρατικοποίησεις εκείνη την εποχή, αλλά όλα αυτά στο σύνολο των προβλημάτων που είχε η χώρα ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Γιατί το μεγάλο, ο ελέφαντας στο δωμάτιο ήταν το πάρα πολύ ψηλό δημόσιο χρέος, το οποίο είχε γίνει εξωτερικό από την ώρα που μπήκαμε στην Ευρώπη, στο ευρώ, και επίσης η πολύ χαμηλή ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, η οποία απαιτούσε μέτρα που εκείνη την εποχή δεν μπορούσαν να ληφθούν. Για πολιτικούς λόγους. Δηλαδή αυτό που έγινε με την Τρόικα αργότερα που έκοψε τους ονομαστικούς μισθούς, αν το επιχειρούσε μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση εν μέσω της οικονομικής εφορίας που υπήρχε πριν από την κρίση, αυτή η κυβέρνηση θα έπεθε το επόμενο δευτερόλεπτο. Υπήρχε μια συγκεκριμένη συγκυρία όταν ο καθένας από εμάς κυβερνούσε, αλλά ήταν μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι λάθος να θεωρείτε ότι κυβερνούν οι υπουργοί οικονομικών, έτσι. Κυβερνούν οι πρωθυπουργοί. Και ούτε και αυτοί κάποια φορά δεν κυβερνούν. Αλλά στη συγκεκριμένη συγκυρία που ανέλαβε η κυβέρνηση του καθενός από εμάς, ήταν ήδη πολύ αργά. Η μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα χάθηκε με την ένταξη στην ΟΝΕ, όπου μπήκε με πολύ χαμηλή, κατά τη γνώμη μου, ανταγωνιστικότητα. Σε αυτό συμφωνώ και με αυτό που γράφει στο βιβλίο του ο κ. Γκαργκάνας, που έβγαλε προσφάτως ένα βιβλίο. Μπήκαμε με πολύ χαμηλή ανταγωνιστικότητα, διότι η αντιπληθωριστική πολιτική που είχαμε ακολουθήσει στη δεκαετία του 90 βασίστηκε στην πολιτική της σκληρής δραχμής, δηλαδή στη σταδιακή υπερτίμηση της δραχμής. Και όταν μπήκαμε με αυτή την χαμηλή ανταγωνιστικότητα, αυτό ήταν κάτι που χειροτέρεψε το πρόβλημα των εξωτερικών ανισορροπιών, που συσσωρεύονταν χρόνο με το χρόνο, χρόνο με το χρόνο, μέχρι που φτάσαμε το 2010 και τον μπαλόνι έσκασε.